η Βουλγαρία και τρίτη η Ρωσία. Μια πολύ καλή παρουσία είχε κάνει και η ομάδα της Λευκορωσίας, αν θυμόσαστε, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα, και την τελευταία στιγμή έχασε το χάλκινο μετάλλιο από την ομάδα της Ρωσίας. Η Γιάννινα Μπατίρτσινα στο τελευταίο όργανο, την κορδέλα, οι αγώνες του οποίου ξεκινούν τώρα. Η 18χρονη Γιάννινα δεύτερη στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Νορβηγίας και την ίδια θέση πήρε και στο παγκόσμιο της Αυστρίας. Γιάννινα Μπατίρτσινα από τη Ρωσία. Από τη Ρωσία μόλις τελείωσε 9.950, πήρε στο σκηνάκι. ...9.975 στις Κορίνες και το τρίτο δεκάρι. Που βλέπουμε σε αυτή τη διοργάνωση, το παίρνει η Γιάννινα Μπατίρτσινα στις Κορίνες. Θυμίζουμε, το πρώτο το πήρε η Εκατερίνα Σερεμπριάνσκαγια στο σκηνάκι. Το δεύτερο στις Κορίνες η Νατάλια Λιπόφσκαγια. Και το τρίτο μέχρι στιγμής ήρθε από την Γιάννινα Μπατίρτσινα στην κορδέλα. Εύα Σερανό από τη Γαλλία. Και στην κορδέλα θα έχουμε την δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τη Μαρία Βαγκάλου. Εύα Σερανό από τη Γαλλία, 19 χρόνων.
Με συμμετοχές πάντα στις μεγάλες διοργανώσεις της ρυθμικής γυμναστικής και καλά πρασαρίσματα. Έκτη στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Και πάντα τέτοια πλασαρίσματα στις μεγάλες διοργανώσεις της ρυθμικής γυμναστικής. Περιμένουμε τη βαθμολογία της Γαλλίδας αθλήτριας και ήδη στο άλλο ταπί που είναι 9.950 κατηφέρνει μέχρι στιγμή στην δεύτερη θέση. Μόνο δύο αθλήτριες βέβαια έχουν αγωνιστεί στην κορδέλα και ήδη παρακολουθούμε την ομάδα της Ουκρανίας. Τα κορίτσια της Ουκρανίας. Ήταν το μαγικό γυναικό της Ουκρανίας, Backward Retrails Senior Group, που αγωνίστηκε με 3 μπάλες και 2 κορδέλες. Που στις 5 μπάλες συγκέντρωσαν 19.600 βαθμούς, όσους και η Ισπανία. 19.800 πήρε η Ρωσία. Ενώ πριν η ομάδα της Ρωσίας βαθμολογήθηκε με 19.475. Μέχρι στιγμής την πιο υψηλή βαθμολογία, 19.625, έχει πάρει η ομάδα της Λευκορωσίας. Και εδώ έχουμε ελληνική συμμετοχή. Τελευταία θα αγωνιστεί η εθνική μας ομάδα. Από τη Λευκορωσία. Δεύτερη θέση στο σύνθετο ατομικό, πέμπτη σήμερα στο σκηνάκι με 9.925.
δεύτερη στις Κορίνες με 9.975. Και πήρε τους ίδιους βαθμούς η Μαρία Παγκάλου, 9.950, στο Στεφάνι. Τετρακόσια 450 πήρε η Ουκρανία. Και πάντα χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από το πρόγραμμα που παρουσίασε μόλις πριν από λίγο η Τατιάνα Ογκρίσκο από τη Λευκορωσία. Όγδοη στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Ουκρανία, 21 ετών. 9.937 για την Ογκρίσκο. Μία βαθμολογία που την φέρνει στην τρίτη θέση. Και τώρα ετοιμάζεται να μπει στον αγωνιστικό χώρο η Έλενα Βιτριτσένκο. Και να ολοκληρώσει τους αγώνες της σε αυτό το 13ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ρυθμικής Γυμναστικής που γίνεται στο κλειστό γυμναστήριο Δημήτρη Στόφαλος της Πάτρας. Αυτή ήταν η Έλενα Βιτριτσένκο, είναι 21 ετών, έχει γεννηθεί στην Νοβισό, προπονήτριά της είναι η μητέρα της Νίνα, την είδαμε χειροκροτούσε κιόλας πριν. Πήρε το χάλκινο μετάλλιο στην Ατλάντα. Δεν πήγε καλά στο σχοινάκι, ήταν 7η με 9.862, πήγε πολύ καλά όμως στο Στεφάνι, 9.975 την πρώτη θέση. Πέμπτη ήταν με 9.950 στις Κορίνες και τώρα παίρνει 9.950, μία βαθμολογία που την παίρνει στη δεύτερη θέση, τους ίδιους βαθμούς με την Εύα Σερανό. Και αυτές είναι οι κοπέλες της Ισπανίας, η έκτη ομάδα που αγωνίζεται στις 3 μπάλες και τις 2 κορδέλες.
ομάδα της Ισπανίας. Χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Ήταν το αρχικό γενικό της Ισπανίας. 19.600 πήρε στις 5 μπάλες. Την ίδια βαθμολογία πήρε και η ομάδα της Ουκρανίας. Θα δούμε την βαθμολογία της. Περνάμε τώρα στην Ουκρανία, Ukraine, Γεκατερίνα Σερβιάνσκα. Και να πάντα παρακολουθούμε στιγμιότυπα από το πρόγραμμα που παρουσίασαν οι Ισπανίδες. Ετοιμάζεται να μπει στο ταπί η Εκατερίνα Σερεμπριάνσκαγια. Θα ακολουθήσει η Στέλλα Σαλαπάτσικα από την Βουλγαρία και μετά θα έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε για μία ακόμη φορά την μεγάλη Μαρία Μπαγκάλο. Από την Σιμφερόπολη της Ουκρανίας είναι η Εκατερίνα Σερβιάνσκαγια που μόλις τελείωσε το πρόγραμμα της. From Ukraine, η Εκατερίνα Σερβιάνσκαγια who just completed her program. Αυτή είναι η χρυσή Ολυμπιονίκη της Ατλάντα. Πήρε το πρώτο δεκάρι στο 13ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Σκηνάκι. Και περνάμε στην επόμενη αθλητική ομιλία, the next athlete, Βουλγαρία, Βουλγαρία, 9.950, παίρνει στην κορδέλα, την ίδια βαθμολογία έχει πάρει και η συμπατριώτησά της, η Έλενα Βιτριτσένκο και η Γαλλίδα Εύα Σερανό. Η Στέλλα Σαλαπατίσκια από την Βουλγαρία στην κορδέλα. Thank you.
Ήταν Στέλλα Σαλαπατίνσκα από τη Βουλγαρία. Και αμέσως μετά θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε την Μαρία Παγκάλου, την κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια, που μετά την πέμπτη θέση που πήρε χθες το σύνθετο ατομικό και την πρόκρισή της και στους τέσσερις σημερινούς τελικούς των οργάνων, πήρε και ένα μετάλλιο, το αργυρό, στο Στεφάνι με 9.950, μια ανεπανάληπτη επιτυχία για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής ρυθμικής γυμναστικής. 9.925. Για την Βουλγάρα αθλήτρια. Και αμέσως τώρα θα ξεκινήσει η ομάδα της χώρας της την προσπάθειά της στις τρεις μπάλες και τις δύο κορδέλες. Βουλγαρική ομάδα που έχει μεγάλη παράδοση στη ρυθμική γυμναστική. Στις πέντε μπάλες δεν μπόρεσε να προκριθεί στον τελικό, ήταν η μεγάλη έκπληξη. Βουλγαρία, παγκόσμια πρωταθλήτρια, δεύτερη στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα, θα διεκδικήσει στις τρεις μπάλες και στις δύο κορδέλες ένα μετάλλιο. Αμέσως μετά την ομάδα της Βουλγαρίας θα αγωνιστεί η ελληνική ομάδα, οπότε και θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Τα χειροκροτούνται οι Βουλγάρες αθλήτριες από το κοινό στο κατάμεστο γυμναστήριο Δημήτρης Τόφαλος. Και δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι σε αυτή τη διοργάνωση χρυσό μετάλλιο πήρε και ο κόσμος που την αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή. Ήρθαν εδώ οι οικογένειες, τα παιδιά τους, για να παρακολουθήσουν αυτό το μοναδικό υπερθέαμα και να παρακολουθούμε στιγμιότυπα από το πρόγραμμα που μόλις παρουσίασαν οι Βουλγάρες αθλήτριες. Έχει ήδη μπει η Μαρία Παγκάλου και ακούτε βέβαια τι γίνεται στο γήπεδο. Η μεγάλη μας αθλήτρια πριν το αργυρό μετάλλιο σημείωσε αυτή την ανεπανάληπτη επιτυχία της ελληνικής ρυθμικής γυμναστικής σε αυτό το 13ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Στεφάνι. Να την απολαύσουμε και στο τελευταίο αγώνισμα της, την Κορδέλα.
Αποθεώνεται για μία ακόμη φορά η Μαρία Παγκάλου. Ήταν πράγματι συγκλονιστική και σήμερα. Η Θεσσαλονικιά πρωταθλήτρια. Από τον Δήμο Αλέξανδρο Θεσσαλονίκη είναι η Μαρία Παγκάλου, γεννήθηκε το 1979. Που αποθεώνεται. Από το κοινό στο κλειστό γυμναστήριο Δημήτρη Στόφαλος της Πάτρας. Περιμένουμε τη βαθμολογία της Μαρίας στην κορδέλα. Προπονήτρια της η κυρία Γιάννη Τσοκούρ. €9,950 για την Μαρία Παγκάλου. Μία βαθμολογία που την φέρνει στην δεύτερη θέση. Και ο Αντώνης Χαζάπης έχει δίπλα του την Μαρία Παγκάλου. Να του δώσουμε αμέσως το λόγο. Πρώτες ανάσες, πόσο ικανοποιημένη είσαι, πρέπει να πετάς στα σύννεφα, έτσι δεν είναι? Ναι, είμαι απόλυτα ικανοποιημένη. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που ήρθε σήμερα και παρουσίασε, ήταν πρωτοφανές να έρθει τόσο κόσμο σε αυτό το άθλημα. Και θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τις προπονήτριές μου, Νούλη Γιαννητσοπούλου και Άννη Καλίνη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας, τον κύριο Δημήτρη Δημητρόπουλο, και τον φυσιοθεραπευτή μου, τον Χρήστο Καρμουνίδη. Πού αφιερώνεις το μετάλλιο σου μια και λες ονόματα τώρα? Περισσότερο σε μένα, στις προπονήτριές μου και στην οικογένειά μου. Τι σημαίνει αυτό το μετάλλιο για σένα, πόσων χρόνων προσπάθειες εκφράζονται μέσα από αυτό, βγαίνουν μέσα από αυτό? Είναι προσπάθειες 10 χρόνων από τη στιγμή που ξεκίνησα. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα έφτανα σε σημείο να πάρω δεύτερο μετάλλιο πανευρωπαϊκό. Αλλά με την πίστη και με την προσπάθεια όλη αυτή τη δουλειά τόσων χρόνων τα κατάφερα και πιστεύω ότι δεν έχω τελειώσει εδώ. Μας περιμένει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Βερολίνο, όπου και εκεί θα πραγματοποιήσω σίγουρα πολύ καλές εμφανίσεις. Τα κοριτσάκια περιμένουν. Πήγαινε για τα αυτόγραφα. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον Αντώνη Χαζάπη και τον Μαρία Παγκάλου για την ανεπανάληπτη επιτυχία αυτή που πέτυχε. Να τους ευχηθούμε ό,τι το καλύτερο στους μελλοντικούς της στόχους. Αυτή είναι η Ευγενία Παυλίνα από την Λευκορωσία, η τελευταία αθλήτρια που αγωνίζεται στην κορδέλα, και οι επιθυμίες που ακούτε φορούν την ελληνική ομάδα, την τελευταία ομάδα που θα αγωνιστεί στον τελικό στις 3 μπάλες και στις 2 κορδέλες. Στην πρώτη θέση στο ομαδικό είναι η Λευκορωσία με 19.625, δεύτερη η Βουλγαρία με 19.600, τρίτη η Ισπανία με 19.500. Περιμένουμε τη βαθμολογία της Παυλίνα. Τα βλέμματα στραμμένα στην ελληνική ομάδα. Θα δούμε αν θα αλλάξει την κατάταξη. Στην πρώτη θέση η Λευκορωσία 19.625, δεύτερη η Βουλγαρία 19.600, τρίτη η Ισπανία 19.500, και μόλις βγει η βαθμολογία της Παυλίνα θα έχει δυνατότητα να ξεκινήσει το πρόγραμμά της η ελληνική ομάδα. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, Ελλάδα, ομαδικός νούμερος, Χέλα, Σίνιο. Ειρήνη Μανδραβέλη, Ροδούλα Χριστοδούλου, Γεωργία Στράκα, Χριστίνα Λαζαρίνου, Στέλλα Χάντζη Εμμανουήλ,
είναι οι κοπέλες που αγωνίζονται. Τρεις μπάλες και στις δύο κορδέλες. Τα κορίτσια που ουσιαστικά οι εθνικοί τόσο των γυναικών όσο και των νεανίδων δουλεύουν σαν ομάδα μετά τα Χριστούγεννα. Αξιέβαινε η προσπάθειά τους και χθες πήραν το αργινό μετάλλιο στο σύνθετο ομαδικό. Η εθνική ομάδα που δεν πήρε την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα, θυμόμαστε, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βιέννης είχε πραγματοποιήσει πάρα πολύ καλή εμφάνιση και κατά γενική ομολογία δικήθηκε από τους κριτές και δεν πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Τις πέντε μπάλες αγωνίστηκαν η Ειρήνη Μαδραβέλη, η Ροδούλα Χριστοδούλου, η Γεωργία Στράκα, Χριστίνα Λαζαρίνου, Στέλλα Χατζημανουήλ. Στις τρεις μπάλες και στις δύο κορδέλες την Χατζημανουήλ αντικατέστησε η Ανέτα Τριαντοπούλου. Προπονήτριες είναι η Μαρινέα Φατέδα, η Μερόπη Αναγνωστάκη και η Ευδοξία Κοσμίδου. Δασκάλα του μπαλέτου είναι η Νικολέτα Κάβουρα. Περιμένουμε να δούμε την βαθμολογία της ελληνικής ομάδας. Αγωνία και για τα κορίτσια, όπως περιμένουμε και την βαθμολογία της τελευταίας αθλήτριας που αγωνίστηκε στην κορδέλα της Ευγενίας Παυλίνα και μόλις το λέγαμε, μας την έδωσαν 9.637 για την αθλήτρια από τη Λευκορωσία που την φέρνει αυτή η βαθμολογία στην 8η θέση. 18.400 για την ελληνική ομάδα στην 4η θέση.
η ελληνική ομάδα στις 3 μπάλες και στις 2 κορδέλες. Έκτη ήταν στις 5 μπάλες στον τελικό με 18.800. Πρώτη με 19.625 η Λευκορωσία. Δεύτερη με 19.600 η Βουλγαρία. Και τρίτη με 19.500 η Ισπανία. Να δώσουμε το λόγο στον Αντώνη Χαζάπη που έχει ετοιμάσει κάτι ενδιαφέρον από τον αγωνιστικό χώρο. Έχω κοντά μου την Ευδοξία Κοσμίδου, είναι στο προπονητικό team του ανσάμπλε των γυναικών. Μείον 0-20, μια πτώση.